Μας τίμησε το Υπουργείο Ιστορικών, παραχωρώντας μας την αίθουσα για την διακαναλική συνέντευξη της Ελλήνων Συνέλευσης. Κοντά μας είναι ο Πρόεδρος του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, ο κ. Αρτέμπης Όρας. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση από την κυρία Αποκρεμιώτη από το boomnews.gr. Κύριε Πρόεδρε, οι συνθήκες και οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες λειτουργούν στο ακέραιο των συμφωνηθέντων προς όφελος της Ελλάδος? Όχι βέβαια. Και αυτός είναι ο λόγος που η Ελλήνων Συνέλευση θα ελέγξει διαχρονικά όσο πίσω κι αν αυτό πηγαίνει. Άλλη μια ερώτηση. Στις μέρες μας βιώνουμε ένα τραπεζικό σύστημα που πιέζει, επιβάλλει και γενικά λειτουργεί με έναν αυταρχισμό και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο. Με χρέη, πληστηριασμούς, με αυτόχειρες. Ουσιαστικά βλέπουμε μια επικυριαρχία πάνω στον πολίτη, στην επιχειρηματικότητα και στο ίδιο το κράτος. Πώς μπορεί η Ελλήνων Συνέλευση να το αλλάξει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι ενώ βλέπουμε πολλές τράπεζες στον πλανήτη, ουσιαστικά είναι μία. Γι' αυτό και οι κατευθυντήριες γραμμές είναι πολύ συγκεκριμένες για όλο τον πλανήτη, για την Ευρώπη, ακόμα και για τη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν οι τράπεζες στη νεότερη ιστορία στον πλανήτη της πολιτικής διαδρομής μας, της οικονομικής διαδρομής, ως λογιστικά καταστήματα και δανειοδοτήσεις μέσω των ιδιωτών. Αυτό δεν έχει συμβεί. Έχουν θεσμοθετηθεί νόμοι όπου οι τράπεζες ουσιαστικά είναι λογιστικά μαγαζιά μιας μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας των κεντρικών τραπεζιών και όλες μαζί σε μια κεντρική παγκόσμια διοίκηση. Έτσι λειτουργούν και τα χρηματιστήρια. Ουσιαστικά βλέπετε πολλά χρηματιστήρια, αλλά είναι ένα. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, θα μιλήσω και μόνο, αλλά και στην Ευρώπη, αλλά ειδικά για την Ελλάδα, χρωστάν πάρα πολλά χρήματα στο δημόσιο. Άρα ουσιαστικά τις έχει δανειοδοτήσει το δημόσιο. Το δημόσιο είμαστε εμείς. Η λύση αυτή τη στιγμή είναι να κρατικοποιήσουμε τις τράπεζες που χρωστάνε στο δημόσιο και να κάνουμε μια βαθιά εξυγίανση για το τι έχει γίνει τουλάχιστον στην οικονομική διαδικασία μας. Η πτώχευση των πολιτών αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν πτώχευσαν οι τράπεζες, είναι δεδομένο και αυτή τη στιγμή ο πολίτης είναι πτωχευμένος μέσω των τραπεζών. Ουσιαστικά έχουμε πλούσιες τράπεζες και πτωχευμένες, αν το θέλετε, χρωστώντας στο δημόσιο. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εμείς είμαστε το δημόσιο. Άρα το δημόσιο αυτή τη στιγμή που είμαστε εμείς κρατικοποιούν τις τράπεζες, γίνεται μια τεράστια εξυγίανση και πάμε σε μια αρχική βαθιά ανάπτυξη με βάσεις πολύ συγκεκριμένες και απολύτες. Να περάσουμε στον κύριο Μιχαήλ από το Έλευση TV. Κύριε Πρόεδρε, από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρατηρούμε να επιβάλλονται στη χώρα μας προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε μια συνεχόμενη απαξίωση του αγροτικού τομέα με αποτελέσματα στην ίδια μας την καθημερινότητα, όπου βασικά προϊόντα κατανάλωσης έχουν ταυτότητα πέρα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού οφείλεται αυτό και τι πρέπει να γίνει? Αυτό είναι μια καθαρή πολιτική αντίστροφη βούληση της Ελλάδας και των κυβερνητικών δομών που υπάρχει στη χώρα μας. Ουσιαστικά όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, αλλά και οι κυβερνητικές πολιτικές, είναι, αν το θέλετε, δολοφονικές και απέναντι από τον αγρότη Έλληνα άνθρωπο. Ουσιαστικά η χώρα μας δεν είναι αυτάρκης ούτε στα προϊόντα τα αγροτικά. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να ταΐσουμε το λαό μας και να εισάγουμε προϊόντα από οποιαδήποτε χώρα, τρίτη άμα το θέλετε, αλλά και πέραν της Ευρώπης? Αυτό είναι αδιανόητο. Όμως δεν είναι πολιτική της Ευρώπης αυτή. Ουσιαστικά είναι μια ατζέντα που εκτελούν ακόμα και επιταγές Έλληνες πολιτικοί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό συμβαίνει. Μια άλλη μεγάλη αλήθεια είναι ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχουν πολύ μεγάλες αποικιοκρατίες από παλαιά, με αποτέλεσμα να μπορούν να εισάγουν προϊόντα, αν το θέλετε, από αυτές τις χώρες και να τα βαφτίζουν ευρωπαϊκά. Έτσι υπάρχει μια, αν το θέλετε, σκοτεινή ανταγωνιστικότητα έναντι των προϊόντων μας. Όμως, το πρώτο που πρέπει να λυθεί είναι ότι η χώρα μας θα πρέπει να είναι αυτάρκηση στα προϊόντα και κανένας ευρωπαϊκός χάρτης δεν ρυθμίζει, αν το θέλετε, αυτήν τη δυναμική στην Ελλάδα. Ξεκινώντας λοιπόν από μια αυτάρκηση Ελλάδα σε όλα τα προϊόντα, μπορούμε να δούμε έπειτα την εξαγωγική δομή που βεβαίως μπορούμε να το κάνουμε με όλα μας τα προϊόντα τυποποιημένα. Αμοιγές ελληνικά. Η θέση είναι πολύ συγκεκριμένη και όλος αυτός ο χάρτης θα αλλάξει σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω, η παραγωγή των βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων μας ως χώρα εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την εσωτερική πολιτική της χώρας μας?
Και πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και επάρκεια? Μόνο από την εσωτερική πολιτική εξαρτάται στη χώρα μας και όχι από την Ευρώπη. Καμία Ευρώπη δεν θα μας βάλει stop αν θελήσουμε να κάνουμε βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Το ότι διαλυθήκανε όλες οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες στην Ελλάδα μας και δεν παράγουμε τίποτα, ούτε κάλτσες, ούτε πολύ μικρά πράγματα και τα κάνουμε όλα εισαγωγή, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι στον ευρωπαϊκό χάρτη. Όμως, ακολουθώντας ατζέντες και εντολές, υπάκουοι, υπάλληλοι που σήμερα θέλουν να λέγονται κυβερνητικοί μηχανισμοί, πραγματικά μας ξεπερνάει και είναι τραγικό. Αυτό με την Ελλήνωση συνέλευση θα σταματήσει και δει θα προβληθεί στην Ευρώπη τόσο δυναμικά, ώστε θα σταματήσει κάθε κακό κείμενο. Αλλά και ό,τι έχει χαριστεί, αλλά και ό,τι έχει συμβεί ως κακό κείμενο, θα επανορθωθεί στην ελληνική επικράτεια. Επί Ελλήνων συνέλευση και μόνο. Να περάσουμε στην κυρία Αγγλιάτη από το ora600.gr. Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα απέχει πολύ από τις προβαλλόμενες προοδευτικές χώρες της Ευρώπης. Ποιος είναι ο λόγος που συμβαίνει και ποια είναι η θέση της Ελλήνων Συνέλευσης για τη χωροταξική ανάπτυξη που όλοι χρόνια περιμένουμε? Είναι μια πολύ σοβαρή τοποθέτηση και είναι άδικο σε μια στην παλαιότερη χώρα του πλανήτη την Ελλάς, στη μήτρα της ελληνικότητας και της ανέλυξης, εξέλιξης όλο τον πλανήτη, να βλέπουμε και να μας λένε και να μας βλέπουν ως τριτοκοσμικούς. Είναι αδιανόητο να μην έχουμε στην υπηρετική μας χώρα δρομολόγια, αν το θέλετε, τρένων, αυτοκινητόδρομων και στην υπηρετική αλλά και στην νησιωτική χώρα με τεράστια νησιά που έχουμε και να συζητάμε για να λέτε την Γερμανία ή τη Γαλλία πολιτισμένη επειδή έχει δρόμους λεωφορεία. Ο χάρτης που όταν γίναμε μέτοχοι στην Ευρώπη και καταθέσαμε τον πλούτο μας, ήταν πολύ ξεκάθαρος. Έπρεπε λοιπόν από όλα τα χρήματα, όχι μόνο του ΦΠΑ, αλλά και άλλες δεσμεύσεις που έχουμε και που προβάλλουμε και δίνουμε στην Ευρώπη, θα έπρεπε σήμερα η χώρα μας να είναι ισάξια και εφάμιλη με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που σημαίνει έχει γίνει μια, αν το θέλετε, άδικη κατανομή πλούτου, συμβολέων, προγραμμάτων στην Ελλάδα, εφόσον οι πολιτικοί στην Ελλάδα μέχρι τώρα, αλλά και τα κόμματα, όχι μόνο αδράνησαν, αλλά απήχαν από οτιδήποτε δίκαιο και δικαίωμα έπρεπε η Ελλάδα να εισπράξει μέσα από αυτή τη συμφωνία. Δεν θέλω να ξεχάσει κανένας ότι για να μπούμε στην Ενωμένη Ευρώπη και στο Ευρώ, καταθέσαμε όλο μας τον πλούτο. Άρα, μη τι άλλο, θα έπρεπε να εκτελείται η καταστατική διαδικασία της συμφωνίας που είχαμε. Ανταυτού, δεν έχουμε κανένα δρόμο, αλλά και ό,τι δρόμους έχουμε είναι γεμάτους διόδια. Είναι ιδιωτικοποιημένοι, τα αεροδρόμια μας είναι ανύπαρτα. Η υπηρετική χώρα είναι ένα χάλι, μόνο με δύο μικρά δρομολόγια που μπορείς να διασχίσεις τη χώρα μας. Πραγματικά είναι ντροπή 2024 να είμαστε στην Ευρώπη και αυτό το χάλι να υπάρχει στην Ελλάδα μας. Αυτό θα διορθωθεί άμεσα με την Ελλήνων Συνέλευση στην Ευρωβουλή. Όχι μόνο θα πιέσουμε την Ευρώπη, δεν πιέζουμε κανέναν. Θα ζητήσουμε τα δίκαια και τα δικιά μας και θα γίνει οποιαδήποτε επανόρθωση λάθους που έχει συμβεί στην Ελλάδα. Θα εκτελεστούν όλες οι συμβάσεις, όλος ο πλούτος και ό,τι έργο δεν έχει γίνει θα γίνει με πρόστιμο. Θα γίνει πραγματικά με πλούτο παραπάνω που πρέπει να συμβεί λόγω καθυστέρησής του. Να περάσουμε στην κυρία Χρόνη από το news600.gr. Κύριε Πρόεδρε, ποια η πρόταση της Ελλήνων Συνέλευσης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Είναι οι μέρες τόσο όριμες που βλέπουμε ότι η Ευρώπη εξισλαμίζεται, αν το θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη πάντα είχε μετανάστες. Η Γερμανία τη λέγανε παλαιά Αλεμάνη. Είχε πολλούς μετανάστες. Βλέπουμε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εκτός από εμάς ήταν αποικιοκράτες, με αποτέλεσμα δεν μπορούσαν να μην δεχτούν τους μετανάστες αλλά και τους ανθρώπους από τις αποικίες τους. Εμείς όμως δεν είμαστε. Όμως τώρα βλέπουμε ένα στοχευμένο σχέδιο. Να μην μπορεί η Ευρώπη να επιλέξει το μετανάστη, αν θέλει τεχνικό προσωπικό, αν θέλει κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους σε κλάδους επαγγελματικής προσανατολισμού ή οποιοδήποτε ανάγκες έχει η Ευρώπη για να κατασκευάσει κάποια έργα ή να δεχτεί κάποιο κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ορδές από ανθρώπους και χωρίς αιτία. Δηλαδή πραγματικά, αν μιλήσουμε ότι ο πρόσφυγας και ο μετανάστης είναι πρόσφυγας και μετανάστης και πρέπει να μεταναστεύσει λόγω πολέμου, θα το δεχτούμε, όπως τον πόλεμο της Συρίας που είμαστε πολύ κοντά ή της Ουκρανίας. Αλλά
να βλέπουμε ορδές από Μπαγκλαντές, από Ινδία, από Πακιστάν, από Κορέα, από Αφρική, πραγματικά με ξεπερνάει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ζει, αν το θέλετε, τον εφιάλτη της και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το πώς θα θέσουμε το θέμα στην Ευρώπη. Απ' την άλλη, η μετανάστευση υπάρχει γιατί πτωχεύσαμε, όχι εμείς, αλλά ο πλανήτης, σέχτες σκοτεινές πτώχευσαν τη χώρα του. Διέλυσαν οικονομικά τη χώρα του. Διέλυσαν την οικονομία της. Ανύπαρτη πολιτική ζωή, δίκαιο, δικαιοσύνη. Με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές αυτή τη στιγμή να ζητούν καταφύγιο, δίθε και τάχαμε σε πολιτισμένες χώρες. Μην ξεχνάμε ότι στον πλανήτη υπάρχουν χώρες που λέγονται χώρες σήμερα επειδή δέχονται μετανάστες. Αν δούμε έναν Καναδά, ο οποίος θέλει να λέγεται Καναδάς και να μετράνε εκατομμύρια, έχει αλλάξει το στάτους των χωρών στον πλανήτη. Με αποτέλεσμα, όποιος έχει πιο πολύ πληθυσμό, νοείται ότι είναι και πιο δυνατή χώρα. Χωρίς ποιότητα, χωρίς ενδοποιότητα, χωρίς οτιδήποτε. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει όταν χρηματοδοτηθούν οι χώρες αυτές και σταματήσει να υπάρχει μετανάστες τουλάχιστον με αυτή τη διαδικασία. Ας έχουμε οικονομικούς μετανάστες, ας έχουμε μετανάστες πραγματικά μυαλά που τα χρειάζεται μια χώρα και τα καλεί. Αν μιλήσουμε για τέτοιο μετανάστη, μπορεί στην πολιτεία τη δικιά μας να είναι υπαρτός. Τώρα, αυτή η μετανάστευση είναι, αν το θέλετε, στοχευμένα σκοτεινά σχέδια που διαλύουν τον πλανήτη και φτιάχνουν εχθρικά περιβάλλοντα και περιβάλλον μη ασφάλειας. Αυτό με Ελλήνων Συνέλευση, θα πολεμήσει η Ελλήνων Συνέλευση και στην Ευρώπη αλλά και στον Παγκόσμιο Χάρτη, να σταματήσει κάθε παράνομη μετανάστευση, αλλά να σταματήσει να υπάρχει και μετανάστευση. Κανείς δεν θέλει να φύγει από τη χώρα του και να κάνει τον ξένο σε μια άλλη χώρα. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει και είναι πλανητικό θέμα και όχι μόνο της Ευρώπης. Η Ευρώπη όμως ως γυρία Ήπειρο μπορεί να εκφράσει μια πολύ σοβαρή δέσμευση γι' αυτό. Περιμένω πολλά από την Ευρώπη, αλλά πρέπει να βρει και τη θέση της. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Θεοδωροπούλου από τον Doros.gr. Κύριε Πρόεδρε, στο δεκάλεπτο διαφημιστικό σπότ της Ελλήνων Συνέλευσης αναφέρθηκε ότι η Γερμανία αλλά και άλλες χώρες έχουν δανειστεί από την Ελλάδα και δεν έχει απαιτηθεί η επιστροφή τους διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Τι ακριβώς θα πράξετε γι' αυτό? Υπάρχει μια αλήθεια και ο κόσμος ίσως φοβάται μέσα από τις φοβίες που του έχουν δημιουργήσει. Φοβάται ότι ίσως έρθουμε σε ρήξη με μια χώρα. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Και οι αποζημιώσεις από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο περιμένουν και είναι πληρωμένες στην BIS και τοκίζονται τόσα χρόνια περιμένοντας να τις πάρει ο δικαιούχος. Ο δικαιούχος είναι η Ελλάς και δεν έχει πάρει τίποτα. Βέβαια, αυτές οι αποζημιώσεις δεν είναι, αν το θέλετε, στην ακρίβειά τους, διότι δεν είναι όλη η ζημιά του πολέμου. Όπως οι ψυχές, όπως οι σκοτωμένοι. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα αναθεωρηθεί όταν θα είμαστε εμείς στην Ευρώπη. Απ' την άλλη, υπάρχουν δάνεια πραγματικά, όπως ο Χίτλερ έχει πάρει. Τρία δάνεια έχει πάρει, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει ένα ο Μουσολίνι, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που τρέχουν, που έτρεξαν με χρήματα δικά μας. Αυτά όμως είναι όλα τοποθετημένα στα βιβλία του πλανήτη, αν το θέλετε, γιατί υπάρχουν τα Blue Book, τα Black Book και άλλα βιβλία που ο πλανήτης κρατάει. Συγκεκριμένα λογιστικά δουλειά τη σημαίνει. Άρα, τα δάνεια αυτά πρέπει να επιστραφούν. Είναι έντοκα, όπως λέει ο παγκόσμιος νόμος, και περιμένουν κάποιον να τα πάρει. Άρα, δεν είναι θέμα χώρας. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης των Ελλήνων. Τώρα, εκτός κι αν υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία είναι τόσο επίλυδες που δεν θέλουν το όφελος της Ελλάδος και δεν τα παίρνουν. Αυτή τη στιγμή περιμένουν χρήματα στην BIS αλλά και σε άλλες τραπεζικούς οργανισμούς παγκόσμιους να εισπράξουμε τα χρήματα που είναι δικά μας. Το ότι δεν το κάνει κανένας πολιτικός θεωρώ ότι ξεπληρώνει επιταγές που είναι στην εξουσία ή που κάθεται τόσα χρόνια στην εξουσία ή που ήταν στην εξουσία. Η διαδικασία όμως αυτή, η Ελλήνων Συνέλευση θα βάλει τέλος. Μπορούμε να τα πάρουμε. Είναι δικά μας. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο και λιγότερο από τα δικά μας. Όμως είναι καθαρή θέση της στην Ευρώπη που πρέπει η Ελλήνων Συνέλευση να είναι στην Ευρώπη με μια δυνατή φωνή δίπλα στην BIS να εξετάσει και να εκτελέσει μια τέτοια σοβαρή διαδικασία που κανένας μέχρι τώρα δεν ακούμπησε γιατί απλά δεν μπορούσε. Αν μπορούσε θα το είχε κάνει. Εμείς εγγυόμαστε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Να περάσουμε στην κυρία Τσιριγότη από το starata.gr. Κύριε Πρόεδρε, μιλάνε για μια ακρίβεια χωρίς να βλέπουμε λύσεις. Ποια είναι η πραγματική αιτία, τι σχέση μπορεί να έχει αυτή με τη φορολογία και τι προτείνει η Ελλήνων Συνέλευσης? Η αλήθεια είναι να συζητάνε πολιτικά κόμματα, κυβερνητικά κόμματα για καλάθι της νοικοκυράς μου φαίνεται σαν το καλάθι της κοκκινοσκουφίτσας. Με λυπεί το γεγονός τόσο σοβαρά πράγματα όπως η ακρίβεια που αυτή την έχουν δημιουργήσει να μιλάμε τώρα για καλάθι νοικοκυράς.
Δεν υπάρχει το καλάθι της νοικοκυράς, υπάρχει μια τεράστια ακρίβεια η οποία είναι τεχνητή και δεν έχει να κάνει με τα προϊόντα μας. Δεν γίνεται στην Ελλάδα τα προϊόντα μας να είναι τόσο ακριβά. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν παντού μονοπόλια και δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Στα φρούτα, στα λάδια, στα χαρτιά, στα εμπορεύματα, στα πάντα. Υπάρχουν μονοπόλια συγκεκριμένα που είναι μόνο ένας ή δύο. Ακόμα και τρεις να είναι, πάλι είναι μονοπωλιακά. Όλα τα θέματα. Αυτό θα πρέπει να σπάσει. Εγγυούνται για ελεύθερη αγορά, αλλά δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Απ' την άλλη, η ακρίβεια έχει να κάνει με το κόστος. Υπάρχει ένα κόστος πολύ συγκεκριμένο, το οποίο επιφέρει δολοφονικές καταστάσεις στον ίδιο τον πολίτη για τη διαβίωσή του. Οι φόροι στην Ελλάδα πραγματικά είναι άδικοι. Υπάρχουν πολλοί άδικοι φόροι σε όλα μας τα προϊόντα. Στα πάντα. Στα ρούχα μας, στα αρκοντήσιόν μας, στο ρεύμα μας, παντού. Υπάρχουν τεράστιοι φόροι άδικοι που θα πρέπει από την άλλη μέρα να εκλείψουν. Είδαμε τόσα χρόνια όλοι αυτοί οι φόροι που τους έχουμε, φόρους στα αυτοκινητά μας, στα ανταλλακτικά μας, στα πάντα, ό,τι ακουμπήσουμε, ό,τι αγοράσουμε, στα εφάσματά μας, στα πάντα, ό,τι υπάρχει γύρω μας είναι φορολογημένο με τελωνίο. Που σημαίνει αυτή τη στιγμή είναι αδιανόητο να είμαστε μια χώρα της Ευρώπης που δεν έχει τέτοια τελωνία σαν εμάς και εμείς στην άκρη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε τόσους δυσβάστατους φόρους. Τι, για να ξεχρεώσουμε, γιατί ξεχρεώσαμε ποτέ. Δεν είδαμε ότι τελικά το χρέος ανεβαίνει, καλπάζει συνεχώς με όλους αυτούς τους φόρους. Αλλά δεν είναι εκεί η λύση. Ουσιαστικά η Ελλήνωση Συνέλευση θα βγάλει οποιοδήποτε άκυρο, άδικο φόρο, μαύρο, που πρέπει να μην έχει ο πολίτης στα εμπορεύματά του και δει στα πρώτης ανάγκης. Απ' την άλλη, το κόστος ζωής θα πρέπει να είναι τόσο, ώστε να μην ξεπερνά το 50% του κατώτερου μισθού. Αυτό δεν είναι στοίχημα. Είναι ένα γεγονός που θα συμβεί με την Ελλήνωση Συνέλευση. Ως κυβέρνηση, αλλά τώρα επειδή έχουμε ευρωεκλογές στην Ευρωβουλή, θα λυθούν πολλά θέματα για να ετοιμαστεί μια κυβερνητική πολιτική της πολιτείας της ίδιας. Ο κύριος Οικονόμου από το hydrosfera.gr. Κύριε Πρόεδρε, και στις προγραμματικές σας δηλώσεις και στο διαφημιστικό σας φυλάδιο αναφέρετε για την ανάδειξη και αναγνώριση των πνευματικών, πολιτισμικών και κληρονομικών δικαιωμάτων της ελληνικότητας. Μπορεί η Ελλήνος Συνέλευση να σηκώσει όλο αυτό το μεγάλο και διαχρονικό παγκόσμιο βάρος? Και αν ναι, γιατί ως τώρα δεν έχει ασχοληθεί κανένας στην ελληνική και ευρωπαϊκή επικράτεια? Θα απαντήσω λακωνικά. Μόνο η Ελλήνωση Συνέλευση μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος. Και κανένας άλλος. Γιατί αν μπορούσε, θα το είχε κάνει τόσα χρόνια. Ουσιαστικά, έως τώρα, όλοι οι μηχανισμοί, κρατικοί, παγκόσμιοι και ευρωπαϊκοί, έπνιξαν την ελληνικότητα. Ενώ είναι πάνω στην ελληνικότητα. Ενώ με αυτούς κινούνται, με αυτούς διδάσκουν. Έτσι μόνο κινούνται. Όλα τους τα μουσεία έχουν μόνο δικά μου αγάλματα. Και πολιτισμό, αυτοί πιέζουν. Και αν το θέλετε, βάζουν στη λύθη την αλήθεια του δικαίου της ίδιας της ελληνικότητας. Μόνο η Ελλήνωση Συνέλευση και κανένας άλλος. Δεν θα μιλήσω αν είναι αλλογενείς ή εκτελούν συμφέροντα σκοτεινά. Όμως κανένας άλλος δεν μπορεί, μόνο εμείς. Και αυτό προέχει στον πλανήτη να κατονίσουν όλοι. Η Ελλήνωση Συνέλευση και μόνο μπορεί να πάρει το βάρος αυτής της μεγάλης διαδικασίας που έως τώρα δεν το έκανε κανένας. Μόνο εμείς μπορούμε. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Νιάρχου από το starata.gr. Κύριε Πρόεδρε, στο διαφημιστικό σπότ της Ελλήνωσης Συνέλευσης μιλάτε για μια σύνδεση των Ευρωπαίων πολιτών με τον πλούτο τους. Αναφέρεστε δημόσια σε ένα τόσο τεράστιο θέμα που ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό γιατί δεν προβάλλεται από τις κυβερνήσεις? Αν αυτό προβληθεί, θα ελευθερωθούν τα πάντα, έτσι οι πολίτες δεν θα είναι εχμάλωτοι. Σήμερα δεν έχουμε πολίτη, έχουμε παδού, έχουμε υπάκους ανθρώπους με ένα διαβατήριο σχεδόν εργαζόμενο. Αν αυτό προβληθεί, λοιπόν, ελευθερώνονται τα πάντα και πάμε σε μια πολιτιακή σχέση πολίτη-πολιτεία. Αλήθεια είναι ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες στις χώρες τους είναι χρεωμένοι, είναι με μνημόνιο από το 1934 και εντεύθεν. Όλοι χρωστάνε. Το ότι βλέπετε εσείς μια αναπτυξιακή πολιτική και δει το προβάλλουν ως πολιτισμό και ως πολιτισμένη Γαλλία, η πολιτισμένη Αγγλία, δεν υπάρχει πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι κάτι άλλο. Ουσιαστικά λέγεται και πολιτισμικότητα και προβάλλεται και βγαίνει από τον ίδιο τον πολίτη όταν είσαι πολιτεία. Άρα πολιτισμό σήμερα δεν έχουμε πουθενά. Στην ουσία όμως η Ευρώπη είναι χρεωμένη από το 1934. Υπάρχει μια τεράστια πλατφόρμα, πέραν και μακρύτερα από την πλατφόρμα που εσείς το λέτε ως θνητή, γιατί το παγκόσμιο καθεστώς, όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους τους έχει ως νεκρούς. Γι' αυτό και έχετε και ληξιαρχία. Οι γεννήσεις σας μπαίνουν στα ληξιαρχία. Γιατί είναι αληξιαρχή? Να έχουμε σε ένα ληξιαρχείο τις γεννήσεις, καλά τους θανάτους.
τις γεννήσεις. Ουσιαστικά είστε οι νεκροί του παγκόσμιου συστήματος. Άρα σε μια άλλη πλατφόρμα, άμα το θέλετε, συζητιέται κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ορίμασε ο καιρός να ξεχρεώσουν όλες οι χώρες αυτά που χρωστάνε και να πάνε στη διπλάσια τιμή ρύθμιση η ανάπτυξή τους. Αυτό θα δώσει μια όθηση και μια δυναμική να μπουν οι προστάτες πολίτες, να μην ξανασυμβεί οτιδήποτε κακό κείμενο έχει γίνει έως τώρα. Άρα λοιπόν ο πολίτης, ο Ευρωπαίος, μπορεί να γευτεί τον πλούτο του, να έχει την αυθονία του, εφόσον κατανοήσει ότι είναι πολίτης. Ως νεκρός δεν θα κάνει ποτέ τίποτα. Όμως ως ζωντανός, ας καταλάβει τι γίνεται, η πλατφόρμα αυτή ετοιμάζεται παγκοσμίως. Σχεδόν όλες οι χώρες θα παραλάβουν ένα πλούτο. Εκεί θα υπάρχει μια διαχείριση του δικαίου και του πλούτου, αλλά και την ορίμαση κάθε κοινωνικής πολιτικής για μια πολιτεία του ίδιου του πολίτη. Ως πολίτης μπορεί να πάρει τα πάντα. Ως νεκρός δεν έχει δικαίωμα να πάρει τίποτα και θα είναι μεσολαβητές δίθεν αφεντικά του. Μία ακόμη ερώτηση έχω. Στο δεκάλεπτο σπότ πολιτικού φορέα αναφερθήκατε επίσης για την ευθύνη της φύλαξης των συνόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα είστε ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που θέσατε ένα τόσο σημαντικό θέμα και μάλιστα μετά από τη δική σας θέση είδαμε και τον Πρωθυπουργό μας να τοποθετείτε σε αυτό. Πώς θα διαφυλάξετε τα σύνορα μέσα από την Ευρωβουλή? Ο Πρωθυπουργός μας εισήλεψε ή μάλλον αργά το είπε. Είναι αδύνατον η Ευρώπη να έχει πολύ σοβαρά σήμερα σύνορα με εμάς. Δηλαδή εμείς είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης στην Αφρική και στην Ασία. Αν είναι δυνατόν να φυλάμε τα σύνορα μόνοι μας με αεροπλάνα και με μηχανισμούς, με πανάρχια τάγκς, με τάγκς που είναι διαλυμένα και φυσικά μας πουλάνε ό,τι εξοπλισμό που έχουν για σκουπίδια Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και άλλοι συνθέτες και άλλες εταιρείες, τα σκουπίδια τους πανάκριβα μέσω πλαστικών διαγωνισμών. Η Ελλάδα χρειάζεται πολύ σύγχρονα, καινούργια, όμορφα όπλα. Όπλα για την ασφάλεια. Και εκεί μπαίνει ένα θέμα. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οποία οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να πληρώνουν τίμημα, εάν δεν έχουν να δώσουν στρατό ή εξοπλισμό. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν εξοπλισμό να δώσουν, άρα θα δώσουν τίμημα για να στηθεί ένας ευρωπαϊκός στρατός για τα σύνορα της Ευρώπης. Εκτός και αν δεν είμαστε Ευρώπη. Είμαστε Ελλάδα, είμαστε λίγο Ευρώπη. Μια ενωμένη Ευρώπη προστατεύει τα σύνορά της. Τα σύνορά της δεν είναι Γαλλία, Γερμανία. Να φυλάξουν τι, η Βέλγιο, Ολλανδία, η Λουξεμβούργο. Τα σύνορα αυτή τη στιγμή της Ευρώπης, η καρδιά στα σύνορα χτυπάει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει ένας ευρωπαϊκός στρατός να φυλάει τα σύνορά μου και όχι να έχω όλο το κόστος εγώ της φύλαξης αυτής. Που πάντα τον είχα, αλλά τώρα είναι πολύ περισσότερος. Άρα λοιπόν στην Ενωμένη Ευρώπη, στο Ευρωκοινοβούλιο, θα τεθεί ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα συμφωνήσουν όλοι γιατί αυτό είναι και θα έρθει ένας στρατός πολύ συγκεκριμένος με υπερόπλα. Σε μια περιοχή όπου θα είμαστε και οπλική δύναμη, αλλά θα είναι και τα σύνορα της Ευρώπης. Έτσι θα λέμε ότι είμαστε Ευρώπη. Τώρα δεν είμαστε Ευρώπη. Είμαστε σολολό και είναι η Ευρώπη σολολό. Η Ευρώπη πρέπει να βρει τα βήματά της και θα τα βρει μέσα από μια πολύ δυνατή, σοβαρή φωνή του δικαίου. Και τι ακριβώς αυτό είναι. Η Ελλήνιος Συνέλευση εγγυάται μια τέτοια διαδικασία. Και βεβαίως έτσι πρέπει να γίνει. Και έτσι λέει και ο καταστατικός χάρτης. Να προστατεύει τα σύνορά της Ευρώπη. Το ότι δεν εκτελείται είναι μια άλλη διαδικασία. Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση από την κυρία Αρβανίτη από το doros.gr. Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η θέση της Ελλήνων Συνέλευσης για την υγεία? Δεν υπάρχει υγεία πουθενά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η υγεία είναι κληρονομικό δίκαιο του ίδιου του δημιουργήματος του ανθρώπου. Οι ασθένειες δεν ανήκουν στο βίο και στη ζωή των ανθρώπων. Η δημιουργία δεν μας δημιούργησε με ασθένειες. Οι ασθένειες επήλθαν από αποστασίες και από διαδικασία δικιά μας που είμαστε πέραν και μακρύτερα της φυσιολογίας μας. Θα πρέπει να πάμε στην αρχή. Η υγεία, όλοι μιλάνε για υγεία, μιλάνε για νοσοκομεία. Τι να κάνω ένα νοσοκομείο? Αντί να πεθάνω στο σπίτι μου, να πάω να πεθάνω στο νοσοκομείο, σε ένα κρεβάτι, γεμάτο μηχανήματα? Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάμε στην αρχή, να πάμε στην ίαση, να μάθουμε την αιτία που δημιουργούνται οι ασθένειες, να τελέψουν οι ασθένειες για να ξανά έχουμε υγεία. Όσο λοιπόν έχουμε θεραπεία, πάθατε τι πάθατε, σας φτιάξαμε ιούς. Πάρα πολλές ασθένειες είναι όλες τοποθετημένες και κατασκευασμένες από ανθρώπους σκοτεινούς. Η δημιουργία δεν έχει ασθένεια, έχει μόνο υγεία. Άρα πρέπει λοιπόν να μπούμε σε μια ίαση και όχι θεραπεία. Έπαθες κάτι, πάρ' το γιατρό σου, πάρ' και το χάπι, πήγαινε να πεθάνεις με το χάπι και το γιατρό. Άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε σε μια νέα διαδικασία, πραγματικά ίασης, να μάθουμε την αιτία της ασθένειας, ώστε να τελέψει και να πάμε σε ίαση. Να ιάνουμε αυτό που έχει γίνει, να πάμε σε επανόρθωση. Απ' την άλλη, μιλάμε για ψυχική ή μιλάμε για σωματική υγεία? Δηλαδή, μιλάμε τη σωματική, ψυχική υγεία που κανείς δεν είναι καλά, κανείς δεν στέκεται, κανείς δεν πατάει, άλλα θέλει, άλλα λέει, άλλα κάνει, άλλα πράττει. Το μυαλό είναι στα κάγκυλα. Νοήμωνα όντα να μην μπορούν να νοήσουν τίποτα.
πέρα και μόνο μακρύτερα από την ίδια τη διαβίωση του σώματός τους. Αν είναι δυνατόν. Χάσαμε τον άνθρωπο. Τι κάναμε. Αυτό είναι υγεία. Πρέπει σε μια νέα βάση του ίδιου του ανθρώπου. Οι κοινωνίες μας αυτή τη στιγμή είναι ασθενείς. Δεν έχουμε ανθρώπους. Δεν έχουμε πολίτες. Έχουμε απλά πλάσματα που πηγαίνουν, έρχονται, αποδεύουν, τρώνουν και τίποτα άλλο. Μία ακόμα ερώτηση. Αν υπάρχει σήμερα δικαιοσύνη ως έννοια και αν θα μπορούσε να λύσει τεράστια εθνικά και ευρωπαϊκά θέματα σε επίπεδο νομοθεσίας, τι προτείνει η Ελλήνων Συνέλευση? Η Ελλήνων Συνέλευση είναι έτοιμη να μπει σε ένα νέο μεταβατικό στάδιο του ίδιου του δικαίου. Προβάλλουμε συνεχώς την αλήθεια του δικαίου της φυσιολογίας μας. Αν μη τι άλλο, η δικαιοσύνη, αν το θέλετε, μια ολότητα όρκων νόμων του ίδιου του δικαίου που αποφέρεται συνεχώς ως δικαιοσύνη. Ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει δίκαιο και δικαιοσύνη. Σήμερα η δικαιοσύνη στον πλανήτη αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι τελείως διαφορετικά και δεν έχει καμιά αίσθηση του δικαίου. Θα κλείσω όμως με αυτό, ότι θα πρέπει να κατανοηθεί ότι η δικαιοσύνη σήμερα στα χέρια τους την έχουν οι δικαστές. Οι δικαστές εκτελούν τη δικαιοσύνη σύμφωνα με νόμους της πολιτείας, όπου οι νόμοι, αν το θέλετε, βγαίνουν από σκοτεινά κέντρα εξουσίας. Οι νόμοι θα πρέπει να βγαίνουν από ένα αγλάνιο αξιακό σύστημα της αλήθειας του δικαίου, της φυσιολογίας μας και μόνο. Τίποτα παραπέρα από αυτού. Δεύτερον, οι δικαστές είναι μόνο οι ερευνητές της αλήθειας. Και φυσικά δικάζει η αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να δικάζει, οι δικαστές να είναι ερευνητές και οι νομοθέτες να έχουν άποψη του αξιακού συστήματος της φυσιολογίας μας, όπου θα βγαίνουν οι νόμοι. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Άρα λοιπόν μιλάμε για δικαιοσύνη. Όχι. Γι' αυτό εισπράττουμε συνεχώς άδικο, γι' αυτό υπάρχουν αρρωστημένες κοινωνίες, γι' αυτό και βλέπουμε όλη αυτή την αποστασία να κάνει ό,τι θέλει μέσα σε ανθρώπινα όντα. Αυτό με Ελλήνων Συνέλευση μπορεί να μπει σε μια πολύ μεγάλη βάση, να σκεφτεί ο άνθρωπος ότι είναι άνθρωπος και ότι πρέπει να μπει σε μια κοινωνική λειτουργικό. Ένα κοινωνικό λειτουργικό πλαίσιο της ίδιας της φυσιολογίας του, για την ίδια την πολιτεία του. Με δίκιο και μόνο γιατί ο άνθρωπος έχει το ίδιο το δίκαιο μέσα στην ίδια του τη δημιουργία. Η δικαιοσύνη είναι αυτό ακριβώς που είπα. Αυτό θα παλέψουμε να στήσουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ο κύριος Μιλωνάς από το news600.gr. Γεια σας κύριε Σώρα. Γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά η Ευρώπη τέθηκε απέναντι στη Ρωσία και υπέρ της Ουκρανίας. Είναι ορθή μια τέτοια στάση της Ενωμένης Ευρώπης? Βέβαια όχι, και εδώ βλέπουμε τη σύψη που υπάρχει στην Ευρώπη, ότι η Ευρώπη δεν εργάζεται και δεν έχει δομηθεί ως Ευρώπη και κάθε ένας κάνει ό,τι θέλει. Αν μου πείτε ότι λυπήθηκε τη μικρή Ουκρανία, που είναι πολύ μικρότερη από τη Ρωσία, να χτυπιέται από τη Ρωσία, αν και η Ουκρανία είναι ρώσικο έδαφος, πόλεις που τις έχουν χτίσει οι Ρώσοι, και βεβαίως η Ουκρανία θα πρέπει να έχει την αυτονομία της, δεν θα βάλω φρένο εκεί, βεβαίως και πρέπει να έχει. Απ' την άλλη, αν λυπήθηκες, Ευρώπη μου, την Ουκρανία, γιατί δεν έκανες το ίδιο για την Κύπρο? Γιατί δεν κάνατε το ίδιο για την Κύπρο? Και μπήκατε όλοι μέσα και το κάνατε κατά κόσμο μπουρδέλο εβραϊκό, ευρωπαϊκό. Γιατί το κάνατε? Γιατί δεν τη λυπηθήκατε? Α, ήταν πιο μεγάλη η Κύπρος. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε πώς κινείστε εναντίον της Ρωσίας, που είναι ένας βασικός γείτονας της Ευρώπης. Γιατί? Άρα λοιπόν δεν κινείται η Ευρώπη σαν Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση της Ευρώπης. Άρα η Ευρώπη πρέπει να βρει τα πατήματά της και πρέπει να υπάρχει μια πολύ σοβαρή φωνή να συντονίσει. Μια Ευρώπη που διοικείται αυτή τη στιγμή από μη εκλεγμένους και από σέχτες που σήμερα αλλάζουν θέσεις και λένε ό,τι θέλουν. Διοικούν εκλεγμένους ή μη εκλεγμένοι. Αυτό πραγματικά ξεπερνάει κάθε θεσμική διαδικασία της δημοκρατίας και της Ευρώπης. Θα πρέπει η Ευρώπη να μπει σε μια πολύ σοβαρή δομή. Άρα λοιπόν, αυτό δεν έπρεπε καν να γίνει. Βεβαίως έπρεπε να είχαμε ειρηνευτικές λύσεις για την Ουκρανία και τη Ρωσία, σαν γείτονες και οι δύο, και μια Ουκρανία που ανήκει, αν το θέλετε, στο ευρωπαϊκό κομμάτι, στα σύνορα της Ευρώπης, αν το θέλετε. Η Ελλήνων Συνέλευση θα λύσει πολλά τέτοια θέματα και αν ήταν στην Ευρωβουλή θα είχαν ήδη λυθεί πάρα πολλά θέματα. Θεωρώ θα λυθεί γρήγορα ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά η θέση της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, αυτή τη στάση που παίρνει, όχι, πραγματικά είναι ακαταλόγιστη. Μάλιστα, ευχαριστώ. Μια ακόμα ερώτηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλοι μιλούν και νομοθετούν για μια πράσινη ενέργεια, αυλαβή για το περιβάλλον. Ακόμη και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τα οποία τόσα έχουμε ακούσει. Ποια είναι η θέση της Ελλήνων Συνέλευσης γι' αυτό και αν προτείνει διαφορετικές λύσεις?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πράσινη ενέργεια. Είδαμε ότι οποιαδήποτε πράσινη ενέργεια είναι καταστροφική και δημιουργεί βλάβη στο περιβάλλον. Είδαμε τις ανεμογεννήτριες να δημιουργούν βλάβη στο περιβάλλον, τα ηλιακά πάνελ να έχουν πολύ άσχημη συμπεριφορά στο περιβάλλον. Είδαμε ότι δεν μας προσφέρει τίποτα και οικονομικά και είδαμε τα τιμολογιά μας μέσα στις ΔΕΗ τουλάχιστον να πληρώνουμε 40 και 30% την πράσινη ενέργεια. Άρα ουσιαστικά εμείς πληρώνουμε για να υπάρχει πράσινη ενέργεια, αν είναι ποτέ δυνατόν. Απ' την άλλη, μιλάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κοστίζουν πολύ παραπάνω από το κόστος που τα πουλάνε, όμως χρηματοδοτούνται από ταμεία των ανθρώπων για να λειτουργήσει μια τέτοια διαδικασία. Επεξεργάζονται χιλιάδες τόνους για να δημιουργηθούν αυτές οι μπαταρίες. Ένας άνθρωπος που οδηγάει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και κάθεται πάνω σε μπαταρίες, στο εξάμηνο, στο τρίμηνο, μπορεί να πάθει τουλάχιστον λευκημία, καρκίνους, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια παγκόσμια ατζέντα να μπαίνει σε εργοστασιακές δομές και να μας προσφέρει προϊόντα που μας σκοτώνουν. Φυσικά δεν ασφαλίζονται και δεν παίρνουν στα καράβια γιατί παίρνουν φωτιά και τα έχουμε δει, λεωφορεία, αυτοκίνητα, τα πάντα. Άρα είναι δυνατόν ένας πλανήτης ολόκληρος να υπακούει σε τέτοιες πράσινες δομές και να μην έχουν ελεγχθεί κατά κόρον. Όχι βέβαια. Άρα στόχος και σκοπός τους είναι η δολοφονία μας, είναι η ασθένειά μας και φυσικά ένα περιβάλλον να το διαλύσουν όσο πιο πολύ μπορούν. Η Ελλήνιος Συνέλευση δεσμεύεται ότι κάποιες τέτοιες λύσεις θα πρέπει να σταματήσουν εφόσον προβάλλουμε και προφέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει σε μια πολύ δυνατή φωνή και οι λύσεις είναι τεράστιες. Έχουμε άφθονη ενέργεια, άμα το θέλετε, στο υδρογόνο, σε άλλα αέρια. Μιλάμε για ελεύθερη ενέργεια, τη μαγνητική ενέργεια, ενέργεια ιονική, ελεύθερη αυλαβή για τον πλανήτη, εγκρίνεται από την Ελλήνιο Συνέλευση και γι' αυτό θα παλέψουμε. Ο κύριος Μιχαήλ από το Έλευση TV. Κύριε Πρόεδρε, σε κάθε εκλογική διαδικασία οι μισθοί και οι συντάξεις για τα κόμματα που αλλάζουν την κυβερνητική σκυτάλη είναι πρωτεύουσα θεματολογία τους. Διαχρονικά βλέπουμε με ημίμετρα να αποσυμπιέζεται κοινή γνώμη χωρίς να δίνεται μια ουσιαστική λύση. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό και τι θα κάνετε εσείς? Ναι, όλοι ασχολούνται με τους μισθούς, αλλά οι μισθοί δεν ανεβαίνουν και ούτε θα ανέβουν ποτέ. Είδαμε τους μισθούς να κόβονται, αλλά το θέμα είναι το κόστος ανεβαίνει επιτακτικά με αποτέλεσμα να κρύβει, αν το θέλετε, να πατάσει κάθε μισθό. Η αλήθεια είναι, είπα και πριν, ότι η Ελλήνιο Συνέλευση έχει μια δέσμευση και στις προγραμματικές δηλώσεις και αυτό συμβαίνει και για όλη την Ευρώπη, όπως τουλάχιστον θα προβάλλουμε. Πρέπει οπωσδήποτε, κάθε κράτος που εννοείται ότι είναι κράτος έχει ασφάλεια, που δίνει στον πολίτη του ασφάλεια και εργασία. Άρα λοιπόν, ασφάλεια αυτή τη στιγμή είναι ότι το κόστος διαβίωσης κάθε ανθρώπου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 50% του χαμηλότερου μισθού ή σύνταξη. Μόνο εκεί θα μείνω και αυτό μπορεί να συμβεί με Ελλήνιο Συνέλευση ακριβώς όπως το περιγράφουμε σε προγραμματικές δηλώσεις. Για να μην ακρηγορώ, ουσιαστικά είναι δέσμευση της Ελλήνιο Συνέλευσης. Το κόστος διαβίωσης θα πρέπει να είναι 50% από τον οποιονδήποτε μισθό και σύνταξη. Όλα τα άλλα είναι μυθεύματα για να κουβεντιάζουμε. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, σήμερα δημοσιογράφοι και μέσα μαζικής επικοινωνίας εκτελούν το ρόλο τους όπως ακριβώς πρέπει για την ενημέρωση των πολιτών. Όχι, εκεί υπάρχει μια μεγάλη κατάπτωση. Σήμερα οι δημοσιογράφοι είναι δικαστές, άρα ακυρώνουν τους δικαστές, είναι δάσκαλοι, είναι διδάσκαλοι, προβάλλουν ό,τι θέλουν, χειραγωγούν το κοινό, είτε για εκλογές, είτε για προϊόντα, είτε για οτιδήποτε τους ζητηθεί με μια ατζέντα όπως ακριβώς έρχεται. Ήδη αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να είναι η λειτουργία, άμα το θέλετε, σε όλη τη διαδικασία να βγάζουν αλήθειες αποδεδειγμένες και μόνο. Με τεράστια ευθύνη που έχουν για έναν ολόκληρο λαό, για μια χώρα. Αυτό δεν συμβαίνει. Στην Ελλήνιο Συνέλευση αυτό θα πάρει μια πραγματική δομή. Δεν θα βγαίνει κανένα ψεύδος, καμία σκηνή, καμία διαδικασία. Μόνο αυτό που είναι και ο κόσμος θα κρίνει. Ποια είναι η θέση της Ελλήνιο Συνέλευσης για την παιδεία και αν απαιτείται επαναπροσδιορισμού? Η παιδεία είναι μία, όπως έχω πει. Η παιδεία είναι μία. Παιδεία είναι ο άνθρωπος που γεννιέται στον πλανήτη μας να βρει το στόχο και το σκοπό, να βρει το στόχο και το σκοπό της εσάρκωσής του. Για ποιο λόγο γεννήθηκε, τι ήρθε να κάνει. Αδύνατο να μην έχουμε στόχο και σκοπό και να μην εντασσόμαστε σε ένα τεράστιο σχέδιο της συλλογικότητας του όλου. Όλα και τα πάντα είναι ένα, όπως το περιγράφω και το γράφω και στα Ελλάνια κείμενά μου. Άρα καταλαβαίνετε ότι η παιδεία θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί από την αρχή. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
πρέπει η παιδεία να μείνει και οι διδάσκαλοι να δουν το ταλέντο του παιδιού, τι πρέπει να είναι και ποιο σκοπό έχει εδώ στην εσάρκωσή του. Αντιθέτως, μαθαίνουν ψεύτικα πράγματα, το βάνεις πιο πολύ στη λύθη. Σήμερα σε όλες τις χώρες μαθαίνουν αυτά που θέλουν, είτε δογματικά. Χαράζεται λοιπόν μια οντότητα τέτοια, χαράζεται με δόγματα, με κόμματα, με εμφυτεύματα. Με αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ να λειτουργήσει. Αυτό δεν είναι παιδεία. Αυτό είναι κατάπτωση του ανθρώπινου γένους. Στην αλήθεια είναι αυτό που σας είπα. Θα πρέπει η παιδεία να είναι τόσο συγκεκριμένη. Με διδάσκαλους όπου θα λιχνεύουν το ταλέντο αλλά και το στόχο, το σκοπό του ίδιου του παιδιού. Αν αυτό συμβεί, θα έχουμε ανθρώπους, θα έχουμε κοινωνίες, θα έχουμε πολιτείες, θα έχουμε πολίτες. Θα βγάλουμε πολιτικούς και θα παράξουμε πολιτισμό και πολιτισμικότητα. Κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει. Άρα πρέπει να πάμε σε βαθιά τομή και βάση. Ελλήνων Συνέλευσης είναι εδώ για όλους. Όλοι είμαστε ένα. Εμείς είμαστε εδώ. Η Ευρώπη έχει ανάγκη μια μεγάλη αλλαγή. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στον πλανήτη. Είναι άδικο να λένε 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Είμαστε μόνοι μας. Και τι να κάνουμε εμείς. Είμαστε όλοι ένα. Είμαστε εδώ. Εμείς για σας. Εσείς είμαστε εμείς. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Η Ευρωβουλή περιμένει μονόδρομο την Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση θα κυρώσει κάθε κακό κείμενο. Θα επαναφέρει όλα και τα πάντα στην αρχική του θέση. Θα γίνει επανόρθωση του δικαίου. Στην ίδια τη φυσιολογία μας, έτσι όπως πρέπει να δομούμε την πολιτεία και τον πολίτη. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δύναμη φως. Περιμένουμε. 9 Ιουνίου ψηφίζουμε όλοι. Καμία αποχή. Καμία ανοχή. Αυτό που δεν έγινε μέχρι τώρα θα γίνει τώρα. Η ώρα είναι τώρα. Σας περιμένουμε. Δύναμη φως σε όλους.